Πράσινο φως στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ να προχωρήσει στη λήψη μέτρων αντίδρασης μη αποκλειωμένων και δυναμικών σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας προχωρήσει σε μονομερείς και έτσι θελικές ενέργειες, άναψε χθες το βράδυ η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσης των Καθηγητών. Δεν είναι αυτό σκοπό. Σε καμία περίπτωση να λαμβάνουμε μέτρα. Αλλά όταν είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να αποστέλλονται κάποιες επιστολές και εκεί πραγματικά να πλήττονται και μαθητές και εκπαιδευτικές, αλλά και γενικότερα το δημόσιο σχολείο, τότε σίγουρα καθηκόντως πρέπει να πω, είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε και κάποια μονή μηνύματα προς το Υπουργείο Παιδείας. Η ΟΕΛΜΕΚ ζητά την έναρξη διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας και τους εμπλεκόμενους φορείς για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στον τομέα της παιδείας. Πέραν εκείνων των προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιάζουν κάποιες κατευθύνσεις, η δομή του λυκείου είναι εκπαιδευτική αορίστου χρόνου, προβλήματα που προκύπτουν από τον κατάλογο διορισμών και τον κατάλογο διοριστέων. Είναι υπέρ πληθυσμός μαθητών εντός των γυμνασίων και λυκείων. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επίσης την τοποθέτηση επιτηρητών ασφαλείας στα σχολεία, ενώ απαιτούν από το Υπουργείο να αφουγκραστεί τις απόψεις και τους προβληματισμούς των θεσμικών φορέων αναφορικά με τις εξετάσεις τετραμήνων και να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστικό διάλογο. Όσον αφορά στην αλλαγή του ωραρίου προσέλευσης των μαθητών στα σχολεία, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ τονίζει ξανά ότι τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί υπέρ της αλλαγής του ωραρίου δεν πείθουν την οργάνωση. Σε μια άλλη εξέλιξη, αναθεωρημένη εξεταστέα ύλη και ο αναθεωρημένος πίνακας προδιαγραφών των εξεταζόμενων μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων αναρτήθηκαν το απόγευμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.